τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Να τον δούμε, να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Πατούλη. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να φτιάξουμε λίγο τον ήχο του κυρίου Πατούλη για να συνομιλήσουμε, να μας πει και ο ίδιος τι γίνεται. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Πατούλη. Χρόνια πολλά και σε εσένα, Άρη, και σε εσένα, κύριε Πατούλη. Ευχαριστούμε πολύ. Υγεία, υγεία πάντα. Να είμαστε γεροί. Να είμαστε γεροί. Τώρα, εμείς περάσαμε. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, ούτως ή άλλως. Και οφείλω να του πω, οφείλω να σας πω, κύριε Πατούλη, ότι ζωγραφίζετε τους δρόμους. Καλό είναι αυτό. Δηλαδή, οι διαγραμμίσεις φαίνονται πια. Μπράβο, τις βάφετε. Θα δείτε και πάρα πολλές ασφαλτοστρώσεις από εδώ και πέρα σε όλη την Αττική. Και όχι στο τέλος της τετραετίας, έτσι. Όχι στο τέλος της τετραετίας, στη διάρκεια της. Όχι για ψηφοθυρία τον τελευταίο χρόνο. Θα ξεκινήσουμε. Και κάτι ακόμη το βλέπω ως παρατήρηση στην κοινωνική δικτύωση. Η Περιφέρεια Αττικής εύχεται χρόνια πολλά και όχι ο Περιφερειάρχης. Τι λέτε? Η Περιφέρεια Αττικής προφανώς και μέσα σε ένα ανθρώπινο πλαίσιο, και αυτό κάνουμε. Α, μπαίνει και ο Περιφερειάρχης. Βέβαια. Διότι πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, κύριε Πατούλη. Έτσι, σωστά, πάνω απ' όλα άνθρωποι. Ο κόσμος Περιφερειάρχη ψήφισε, δεν ψήφισε Περιφέρεια. Ψήφισε και πρόσωπο. Μόνο και το πρόσωπο είχε αξία. Σημασία είναι ότι μέσα από αυτό μπορέσαμε και είδαμε πώς ήταν η κυκλοφορία στο lockdown και κάνουμε αρκετές ρυθμίσεις. Βοηθήσαμε την τροχέα και νομίζω αυτό είναι και το ζητούμενο τελικά. Από αυτό το που λέει ο κ. Πρωτοσάλτε, από τα Matrix, από το οδικό κέντρο κυκλοφορίας και όλο αυτό το οποίο νομίζω ωφέλησε αρκετά τουλάχιστον τις μέρες τις δύσκολες του lockdown. Άρα μέσα στις δυσκολίες βρέθηκαν και ευκαιρίες, κύριε Πατούλη, να γίνουν και ορισμένα πράγματα που ίσως να γινόντουσαν με πιο αργούς ρυθμούς. Τώρα, πάμε στα σχολεία να δούμε τι θα γίνει ακριβώς και τι γίνεται. Και είναι μεγάλο το θέμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει προβληματισμός και στην επιτροπή που συνεδρίασε χθες με την κυρία Κεραμέως και υπάρχει ένας διχασμός, θα λέγε κανείς. Εσείς τι λέτε, κύριε Πατούλη? Κοιτάξτε, είναι εύλογο αυτό, διότι ναι, είναι πολύ θετικές οι εξελίξεις όλων αυτών των μέτρων τα οποία πάτησαν το τελευταίο διάστημα. Όμως βλέπουμε ότι υπήρξε και μία μικρή αύξηση χθες. Υπάρχει μία επιμονή στους νοσηλευόμενους στην εντατική. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ πρόωρο σήμερα να πάρει η Επιτροπή και προφανώς η κυβέρνηση οποιαδήποτε απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων. Άρα, ούτε καν είναι για τα δημοτικά, λέτε? Εγώ θεωρώ ότι στις 4 Γενάρη που η Επιτροπή θα συνεδριάσει θα είναι η καταληκτική ημερομηνία που μάλλον τα δημοτικά, από ό,τι φαίνεται, μπορούν να ανοίξουν στις 8 ή στις 11 τώρα Παρασκευή ή Δευτέρα. Τώρα στις 4 πάντως Γενάρη, που θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση με τον ΕΟΤΟΣ δηλαδή, δεν φαίνεται να αλλάξουν και πολλά, να αλλάζουν και πολλά πράγματα στα επιδημιολογικά δεδομένα, κύριε Πατούλη? Χθες δυσκόλεψαν τα πράγματα, το είδατε. Πήγαμε πάλι σε τετραψήφιο. Οι νεκροί είναι πολύ ψηλά ο αριθμός τους, εννοώ. Οι διασωληνωμένοι επίσης, όταν έχουμε 450 διασωληνωμένους, τα νοσοκομεία υποφέρουν. Κοιτάξτε. Έχετε δίκιο, αλλά θα πρέπει να ζυγίσουμε την ψυχολογία των παιδιών που όχι μόνο έχει σχέση με τη μάθηση αλλά και την ψυχολογία μέσα τόσους μήνες. Το δεύτερο, να δούμε τη συμπεριφορά, γιατί η συμπεριφορά και οφείλουμε να πούμε των πολιτών γενικότερα τα Χριστούγεννα ήταν πολύ καλή. Είδαμε δηλαδή και μέσα από το Matrix που είπε ο κύριος Πορτοσάλτη αλλά και γενικότερα ότι υπήρξε μια συμπεριφορά στα μέτρα, στις μετακινήσεις και γενικότερα σε αυτές τις γιορτινές μέρες όσον αφορά τις συγκεντρώσεις και τις συναντήσεις. Αν αυτό συμβεί και θα προσμετρηθεί προφανώς και την πρωτοχρονιά, θα είναι μια θετική εξέλιξη. Όλα αυτά μαζί με τον αριθμό των νοσηλευμένων θα παίξουν καταλυτικό ρόλο. Κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι μετά τα φώτα τα δημοτικά σίγουρα θα ανοίξουν. Και δημοτικά, νηπιαγωγία, παιδική σταθμή, μαζί είναι αυτό το πακέτο. Ακριβώς. όλα τα μικρά, ας το πούμε, παιδιά που θα πρέπει να αφήσουν τους γονείς για να μπορέσουν και εκείνα να πάνε στις δουλειές τους. Αλλά από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι ίσως και σε μία εβδομάδα θα ανοίξουν και τα δημοτικά, τα λύκεια και τα γυμνάσια. Κάτι το οποίο τελικά ίσως θα είναι και το πιο ωφέλιμο για να πάμε σε μια ήρεμη κατάσταση. Ήδη θα εμβολιάζει το κόσμος, θα υπάρχει ένας όγκος. Άρα λέτε μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα ανοίξουν όλες οι βαθμίδες, κατά τη γνώμη σας? Θεωρώ ότι μέχρι τις 15 και λίγο μετά, με μια-δυο μέρες, θα ανοίξουν όλες οι βαθμίδες, θεωρώ. Και θέτουν ένα θέμα οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, κύριε Πατούλη, που ακούγεται λογικό.
Το γεγονός δηλαδή ότι πολλοί από αυτούς είναι και σε μια μεγαλύτερη ηλικία και αισθάνονται ένα κίνδυνο όταν είναι σε μια αίθουσα με 25 παιδιά τέλος πάντων και ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, παιδιά λυκείου συγκεκριμένα, και ίσως θα έπρεπε, λένε, να έχουν μια προτεραιότητα στον εμβολιασμό. Τι λέτε εσείς για αυτό το αίτημα? Καταρχήν, αυτό θα εξαρτηθεί η διαχείριση των προτεραιοτήτων προφανώς από τον όγκο και τον αριθμό των εμβολίων. Ξέρετε ότι όλο αυτό δεν γίνεται μονομιάς. Θα έρθουν σταδιακά τα εμβόλια και νομίζω από τη στιγμή που θα εμβολιαστεί ο χώρος του υγειονομικού κλάδου, κατόπιν, σωστά λέτε, θα πρέπει να είναι και οι χώροι που συναθρίζονται πολλοί άνθρωποι επί πολλές ώρες, προφανώς οι καθηγητές. Δηλαδή, μέσα στο γενικό πληθυσμό να δοθεί μια προτεραιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουν άδικο πάντως. Είναι λογικό. Είναι λογικό να πάρουν, να μπουν και εκείνοι πιο γρήγορα στη σειρά. Έτσι. Είναι λογικότατο, θα έλεγα, κύριε Πρωτοστάτη, διότι καταρχήν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με πολλά παιδιά που έρχονται από άλλες οικογένειες διαφορετικές προφανώς και όλοι μαζί αποτελούν. Είναι και χειμώνας, είναι κλειστά τα παράθυρα, είμαστε κλεισμένοι μέσα όλοι. Ένας λόγος παραπάνω. Έτσι, δεν αερίζονται καλά οι αίθουσες και όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι η Επιτροπή Εμβολιασμού μετά τους υγειονομικούς θα πρέπει να βάλει σε απόλυτη προτεραιότητα όλους εκείνες τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε συνάθρηση επί πολλές ώρες, όπως παραδείγματος χάρη η αίθουση του σχολείου. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει. Και τα πανεπιστήμια πρέπει να τα βάλουμε κάποια στιγμή στη συζήτηση. Δηλαδή τα αφήνουμε απ' έξω. Δεν μπορεί να συνεχίζεται και εκεί. Κύριε Πρωτοστάτη, έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα βέβαια με το μάθημα εξ αποστάσεως, αλλά εν πάση περιπτώσει και το πανεπιστήμιο και αυτή και είναι και η κοινωνικοποίηση με το πανεπιστήμιο. Βέβαια, αν αφαιρέσουμε βέβαια ότι υπάρχουν οι πρακτικές, διότι πολλές σχολές δεν είναι μόνο θεωρητικές, είναι και πρακτικές, είναι κλινικές, είναι εργαστήρια. Προφανώς όλο αυτό έχει λείψει σε πολλές σχολές μεταπτυχιακά. Είναι σαφές όμως ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία σε αυτές μεγάλες ηλικίες είναι οι τηλεδιασκέψεις και όλες αυτές οι απομακρυσμένες έστω και βιωματικές διαδικασίες, οι οποίες τουλάχιστον μεγάλα παιδιά μπορεί να είναι πρόκριμα. Κύριε Πατούλη, επειδή μιλήσατε και για την... Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ να πω ότι ο κόσμος θέλει να εμβολιαστεί και σε κάθε περίπτωση το πιστοποιητικό μας δίνει το δικαίωμα σε μια κεντρική ούτως ή αλλιώς απόφαση της Ευρώπης και της μετακινήσεις γενικότερα να υπάρχει. Νομίζω ότι αυτό θα κυριαρχήσει αναγκαστικά, διότι δεν εξαρτάται μόνο η Ελλάδα από αυτό, εξαρτάται και από τις αποφάσεις όλων των χωρών. Μα και η Ελλάδα, κύριε Πατούλη, εγώ να το πω ανάποδα. Εμείς εδώ είμαστε χώρα που ζει από τον τουρισμό, κατά κύριο λόγο. Η Ελλάδα δεν θα θέσει προϋπόθεση όταν ανοίξει η περίοδος προς αυτούς που θα έρθουν στην Ελλάδα να έχουν το πιστοποιητικό? Εμείς τι είμαστε από άλλο πλανήτη? Εγώ θέλω, κύριε Οικονόμου. Γιατί ξένοι μπορεί να μας το θέσουν πηγαίνοντας εμείς εκεί. Βεβαίως, εμείς πρέπει να πούμε, σαν Ελλάδα του Ιπποκράτη και χώρα της υγείας, ότι θέλουμε να έρθουν υγιείς άνθρωποι και με πρωτόκολλα να φύγουν υγιείς. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να προάγουμε αυτό που εξάλλου, όπως έχουμε πει, το εμβόλιο είναι επιστημονικό δώρο, θείο δώρο, που αυτή τη στιγμή κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, θα το καταλάβουν συντοχρόνως. Εγώ νομίζω το 70% θα γίνει και 80% και 90%, κυρία Παυλοπούλου. Α, έτσι λέτε, αυτό προβλέπετε, ότι θα ανέβει? Ναι, ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι κάτι μαγικό ή κάτι ένα σωρός. Είναι ένα επιστημονικό δώρο που ευτυχώς η παγκόσμια κοινότητα, η επιστημονική, κατάφερε να το εφεύγει και να το φέρει πολύ γρήγορα στο να ανοίξουν οι ζωές μας, στο να ανοίξουν οι κοινωνίες μας. Να μας πει μια κουβέντα για αυτό που λέτε, κύριε Πατούλη. Εσείς εμβολιαστήκατε, κύριε Πατούλη, ή δεν χρειάζεται? Δεν με έχουν καλέσει ακόμα. Εμείς δεν είμαστε στους κυβερνητικούς, αλλά αστειεύομαι. Προφανώς ατομικά υπάρχουν. Κάνε αντιπολίτευση ο κύριος Πατούλης. Δεν βλέπω. Ελάτε, κύριε Πατούλη. Έχω αντισώματα, αλλά δεν είναι αυτό. Το πιστεύω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι συμβολισμοί που εκφράζονται μέσα από μια πολιτική κίνηση ότι δεν έχει τίποτα το εμβόλιο και εμβολιάζονται πάνω απ' όλα και οι πολιτικοί. Από την άλλη πλευρά, πράγματι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με πολύ κόσμο και αυτοί θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα και με ασθενή κόσμο. Αν μου επιτρέπετε, εγώ θέλω να μάθω το εξής. Ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκου συνεδρίασε για το εμβόλιο και τι έχει πει? Ρωτάς τον κύριο Πατούλη ή την κυρία Παυλοπούλου? Λογικό είναι καταρχήν να έχει... Δεν έχω ακούσει. Κυρία Παυλοπούλου έχει συνεδρίασει. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε. Ελάτε, κύριε Πατούλη, κλείστε. Του κυρίου
του Άρη, του Πορτοσάρτε, είναι ότι πράγματι για να έρθει ένα εμβόλιο έχει πιστοποιηθεί από πολύ σημαντικές πιστοποιητικές επιστημονικές δομές. Καμία έγκριση, ναι, το ξέρω. Η Ευρώπη έδωσε την έγκριση. Ο ΕΟΦΡΟ το αν συνεδρίασε. Τώρα αυτό και εγώ δεν το ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι προφανώς όταν οι μεγάλοι αυτοί πιστοποιητικοί οργανισμοί μέσα από διπλές στοιχειοποιημένες μελέτες και όλα αυτά δίνουν το πράσινο φως. Ο ΕΟΦ τι να πει, να πει ότι δεν ισχύει. Δεν ξέρω, είναι άλλο θέμα προφανώς, το τι θα πει. Προφανώς. Εγώ λέω αν συνεδρίασε, ρωτώ. Ναι, είναι πολύ, εγώ, πολύ συγκεκριμένη ερώτηση μου, αν συνεδρίασε. Επαφορμή σε αυτή τη ερώτηση του κ. Πορτοσάλτε να πω ότι έχουμε δηλώσει ήδη στο Υπουργείο ότι πρώτον, αφενός σαν ιατρικό σύλλογο μπορούμε να έχουμε ένα εμβολιαστικό κέντρο για τους υγειονομικούς που είπαμε, τους ιδιώτες, κ. Παπαδοπούλου. Το δεύτερο, δύο ασθενοφόρα. Ένα του Ιατρικού Συλλόγου και ένα της Περιφερίας, τα οποία εντάσσονται, αν χρειαστεί, στη μετακίνηση, κύριε Πορτοσάλτε, για να πάμε κατοίκον σε εμβολιασμούς και να βοηθήσουν δηλαδή αυτή την εθνική προσπάθεια. Πιστεύω ότι αυτό θα στις επόμενες μέρες θα αποφασιστεί από το ίδιο το Υπουργείο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε.